Σε εργατικό δυστύχημα έχασε τη ζωή του 60χρονος οικοδόμος στη Ζάκυνθο, σκορπώντας τη θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο εργάτης έπεσε στο κενό από σκεπή διόρροφης οικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Έχασε τη ζωή του δουλεύοντας σε οικοδομικές εργασίες, πέφτοντας από τη σκεπή κατοικία στην οποία προσπαθούσε να επισκευάσει. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη στέγη. Δεν πέθανε όμως ακαριαία, όσο γνωρίζω επίσης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί πέρα έχασε την τελευταία του πνοή. Την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις οικοδομές από εργολάβους και εργάτες ζήτησε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ώστε να μην προκαλούνται θανατηφόρα ατυχήματα. Οι κανόνες ασφαλείας είναι το νούμερο ένα σημαντικό πράγμα, το οποίο πρέπει και οι οικοδόμοι να, με τη δουλειά τους να το τηρούν και οι ίδιοι να το επιβάλλουν όπου. Οι εργολάβοι, ο συγκεκριμένος δουλεύει μόνος του, αλλά όπου εργολάβοι ή διάφοροι άλλοι εταιρείες οι οποίες έρχονται στη Ζάκυνθο δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας. Είναι σημαντικό για τον καθέναν να επιστρέφει το μεσημέρι σπίτι του, το βράδυ δηλαδή, να πηγαίνει στην οικογένειά του. Από την πλευρά τους, οι πολίτες τονίζουν ότι πρέπει να προστατεύονται οι εργάτες των οικοδομών και να μην κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους την ώρα που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Θεωρώ ότι είναι από εκείνη επικίνδυνο επάγγελμα. Πρέπει να τηρεί όλες τις συνθήκες ασφάλειας που υπάρχουν, έτσι ώστε να μην έχουμε ατυχήματα όπως αυτό που έγινε τώρα πρόσφατα. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί τα ατυχήματα είναι πολλά σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι είναι κρίμα. Ότι δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας στις οικοδομές και γενικά σε αυτούς που ανεβαίνουν ψηλά στις σκεπές και τέτοια πράγματα, οι οποίοι πρέπει να δένονται. Και κάποιοι έχουν την ευθύνη. Και πρέπει να γίνει μια ενημέρωση σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και στους ιδιοκτήτες που τους χρησιμοποιούν, ώστε να εφαρμόζονται αυτοί οι κανονισμοί ασφαλείας. Αυτό το τραγικό περιστατικό είναι το δεύτερο που σημειώνεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο νησί της Ζακύνθου, αφού στις 24 Ιανουαρίου του 2018 είχε σημειωθεί θανατηφόρο ατύχημα, όπου πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν εργασίες στην υποανέγερση επιχείρησή τους.